της γεννήσεως. Αχ, ας μέναμε λίγο ακόμη, να βλέπαμε κι άλλα που έγιναν εκείνη την Άγια Νύχτα. Ας βλέπαμε και τους βοσκούς να έρχονται, νάτ, αλαφιασμένοι από την είδηση των αγγέλων και τα αρνάκια που ασφαλώς θα προσέφερον εις το θείο βρέφος. Ανεβαίνουμε όμως, διότι πρέπει και άλλα να μάθουμε, διότι ο χρόνος μας είναι μετρημένος. Οδηγούμεθα έξωθεν της εκκλησίας, εις κάτι μισοερυπωμένα δωμάτια, είναι τα σπήλαια. Ξαφνικά όμως μας έρχεται ένα άρωμα. Άρωμα? Πώς δικαιολογείται αυτό? Από πού άραγε να προέρχεται? Και αυτά τι οστά είναι? Ομοιάζουν με ανθρώπινα. Πολλά δε φαίνονται να είναι μικρών παιδιών. Αλλά να, μας προφθάνει όμως η απάντηση του μοναχού. Εδώ είναι το κημητήριο των Αγίων 14.000 υπείων που εσφράγησαν από διετούς και κατωτέρω κατά διαταγή του Ηρώδου. Στον κύριο δρόμο από την Ιερουσαλήμ προς την Βηθλεέμ συναντά κανείς στα δεξιά του δρόμου χαμηλά Ιουδαϊκό μνημείο Μετρούλο, που καθώς μαρτυρείται είναι ο τάφος της δεύτερης γυναίκας του Πατριάρχου Ιακώβ, της Ραχήλ. Στην Αγία Γραφή αναφέρεται πως όταν γύριζε ο Ιακώβ από την Μεσοποταμία με όλη την οικογένειά του, η Ραχήλ που ήταν έγκυος των Βενιαμίν στο χώρο αυτό εδιστόκησε και πέθανε μετά κατά των τοκετών. Ο Ιακώβ την έθαψε εν διωδώ του υποδρόμου. Εφραθά έλεγε του. Αύτη εστί Βηθλεέμ. Και έστησε εν Ιακώβ στήλην επί το μνημείο αυτής έως της ημέρας ταύτης. Μέσα στο μνημείο υπάρχει μεγαλοπρεπής σαρκοφάγος καλυμμένη με πολυτελές ύφασμα. Εδώ πραγματοποιούν καθημερινά επισκέψεις οι Ισραηλίτισες και κλαίουν με την Ραχήλ τα νήπια που σκότωσε ο Ηρώδης κατά των χρόνων της γέννησης του Χριστού. Έτσι πληρώθηκε η προφητεία που λέγει: φωνή εν Ραμά οικούστη, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Ραχήλ, κλαίουσα τα τέκνα αυτής. Το κτίριο όπως βρίσκεται σήμερα επισκευάστηκε από τον Μεντιφιόρε. Το μνημείο είναι σεβαστό από τους Ιουδαίους και από τους χριστιανούς και από τους μουσουλμάνους. Η Βηθλεέμ είναι η πόλη του Δαβίδ. Από αυτήν καταγόταν ο ένδοξος προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ. Είναι ο περίβλεπτος οίκος του Εφραθά, η πόλη η Αγία, η πόλη των προφητών και η δόξα αυτών. Εδώ σαρκώθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Για αυτήν την Βηθλεέμ ο προφήτης λέγει: «Και εσύ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμός είναι Ιούδα.
Εξούγαρ εξελεύσετε ηγούμενος ως της ποιμανή των λαών μου τον Ισραήλ. Αυτό γλυκές ψυχούλες το βρίσκουμε στο Ευαγγέλιο μας το κατά Ματθαίο. Και η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε με τη γέννηση του Κυρίου. Εδώ στη Βηθλεέμ μπορεί κανείς να επισκεφθεί πρώτον τη βασιλική της γεννήσεως του Χριστού μας που την είδαμε, δεύτερον το Άγιο Σπήλαιον το οποίο βλέπουμε, τρίτον τους τάφους των νηπίων, τέταρτον το σπήλαιο που είναι η τάφη του Αγίου Ιερωνύμου και των λοιπών Αγίων πριν από το σχίσμα, πέμπτον το σπήλαιο του γάλακτος, το μιλ γρότο. Βασιλική της γεννήσεως του Χριστού μας, σε αυτή την εκκλησία της γεννήσεως του Χριστού βρίσκεται στο ανατολικό μέρος της σημερινής πόλεως της λεγόμενης Βηθλεέμ, Βηθλαχέμ όπως τα λέγαμε, χωρίων Άρτου. Το χώρο αυτό κτίστηκε για πρώτη φορά ναός γύρω στα 100 μετά Χριστόν. Όπως αναφέρεται δε σύγχρονος ιστορικός, προσκυνητέ ήρχοντο δια να προσκυνήσωση των τόπων εν θα εγεννήθη ο Χριστός. Όταν όμως το 326 μετά Χριστόν η ευσεβής βασίλισσα Ελένη, η Αγία μας Ελένη, και πόσα δεν έκανε γλυκές ψυχούλες η Αγία μας Ελένη και ο Άγιος μας Κωνσταντίνος ο Μεγάλος, ο κράτιστος βασιλεύς και αυτοκράτορ της Κωνσταντινούπολεως για τους Αγίους τόπους. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε η Αγία μας Ελένη, αφού επισκέφτηκε τους Αγίους τόπους, τα έκαμε. Εδώ στη Βηθλεέμ ανεγύρι και επί του ιερωτάτου της γεννήσεως πλέου εκκλησίαν όσο το δυνατόν περικαλεί, και κατακοσμεί αυτήν διακοιμηλίων και λίθων πολιτήμων. Το σχήμα της είναι σταυροειδές και διατηρεί την κυριότερη είσοδό της προς τα δυτικά. Η είσοδος αυτή που οδηγεί στον άρθικα του ναού σμικρήθηκε κατά καιρούς διαλόγους ασφαλείας. Αργότερα θα δούμε ο Μέγας Κωνσταντίνος επίφξησε την της Μητρός φιλοκαλία λαμπρίνας των ναών διαβασιλικών αναθημάτων από χρυσό και από άργυρο και από λίθους πολυτίμους. Αργότερα ο Άγιος μας Ιουστινιανός κατά τον 6ο αιώνα εκαλόπισε την Εκκλησία και ο Μανουήλ Κομνηνός την κόσμησε με ψηφιδωτά πλήστα των οποίων σώζονται μέχρι σήμερα. Ο ναός εσωτερικά είναι πεντάκλητη βασιλική με 48 κολόνες σε 4 σειρές. Στην κορυφή του σφαίρουν εξαιρετικής τέχνης και ονόκρανα κορινθιακού ρυθμού, ενώ στον κυρίως κορμό τους διακρίνονται τοιχογραφίες βυζαντινής τεχνοτροπίας. Ο ναός προς τα ανατολικά
καταλήγει σε σχήμα σταυρού με χαμηλότερο το δάπεδο δεξιά και αριστερά. Η στέγη είναι ξύλινη. Πάνω στους διαχωριστικούς στίχους του μεσαίου κλήτους υπάρχουν αξιόλογα ψηφιδωτά. Το 1965, ύστερα από ανασκαφές, βρέθηκε το πραγματικό δάπεδο του ναού, που είναι και αυτό ψηφιδωτό. Η στάση του ναού είναι ξυλόγλυπτο, εξαιρετικής τέχνης και είναι καλυμμένο με φύλλο χρυσού. Το καθολικό μαζί με το κεντρικό κλήτος και το Άγιο Βήμα ανήκουν σε εμάς τους Ορθοδόξους, ενώ στο βόρειο μέρος του ναού διατηρούν δικαιώματα οι Αρμένοι. Ο ναός της γέννησης του Χριστού μας είναι μεταξύ εκείνων που δεν κατεστράφησαν το 614 μετά Χριστό από τους Πέρσες. Γιατί βλέποντες η επιδρομή στην εικόνα της προσκυνήσεως των μάγων που παρουσιάζονταν με περσικές ενδυμασίες εκεί έμπροσθεν της εισόδου, σεβάστηκαν τον ναόν και δεν τον ερημούσαν. Αυτό το Άγιο Σπήλαιο το οποίο βλέπουμε τώρα, εδώ γεννήθηκε ο Χριστός μας, ο Κύριός μας, ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Δι' εμάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Βρίσκεται κάτω από το Άγιο Βήμα του Ναού της Γεννήσεως. Σε αυτό μπορεί κανείς να κατεβεί με δύο σκάλες, μία από τα νότια με 13 σκαλιά και μία από τα βόρεια με 15 σκαλιά. Το σχήμα του είναι παραλληλόγραμμο με κατεύθυνση προς τα δυτικά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχει διαστάσεις 12 επί 40 πόδια. Το δάπεδο είναι στρωμένο με μάρμαρο και η τύχη είναι και αυτή καλυμμένη με ορθομαρμάρωση. Μέσα στο Άγιο Σπήλαιο μπορεί κανείς να διακρίνει τον τόπο που ετέχθη ο Κύριος. Βρίσκεται σε ημικυκλική αψίδα προς τα ανατολικά, στο κέντρο της οποίας υπάρχει κύλωμα περιτριγυρισμένο με αργυρό αστέρι, πάνω στο οποίο είναι γραμμένο λατινικά «Εντάφτα εκ της Παρθένου Μαρίας εγεννήθη ο Ιησούς Χριστός». Ο χώρος αυτός είναι στολισμένος με πολύτιμα αφιερώματα και προπαντός με κανδύλες εξαιρετικής τέχνης. Εδώ μπορεί κανείς να συναισθανθεί το μεγαλείο των ύμνων της Ορθοδοξίας.